λέει, γραφεί ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέει, το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των ωραίων και υπεράνω των βουνών. Να αυτό θέλω να επενδύσει να δείτε φούντιτ κίσα εζότη το τον γκριετ μπι μάλε δεν μπι λαρσίτ με τον δάια. Δηλαδή σήμερα δεν φαίνεται πολύ στον κόσμο η Εκκλησία. Δεν θα σου πω νουκ δούκες σουμ κίσα εκκρίση δεν θα να μπότ. Νουκ φαίνεται, νουκ δούκες σουμ. Φαίνεται ότι είναι κάτι μικρό, κάτι ασήμαντο. Δούκες και έσαι μια δισκά ευόγλε παρανσίσμε. Θα έρθει όμως μία μέρα που θα φανεί ότι είναι η μεγαλύτερη από όλες τις βασιλείες πάνω στη γη. Πορτοβίει είναι δίτσι το ντούκα και έσμε μάδια να γίθε εμπρεθείτε ζώτη. Όπως το συνάπι δηλαδή μεγαλώνει και γίνεται πιο μεγάλο από όλα τα λάχανα. Ασού στη συνάπι και ρίτε δε μπέτ μέμα δεν γίθα περίμετε τίερα. Και είναι πιο ψηλό από όλα τα άλλα τα λάχανα. Δε μέ εσμέ λάχνα γίθα αυτό. Περίμε. Εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριός μας, αυτή η βασιλεία θα υψωθεί πάνω από όλες τις βασιλείες που πέρασαν ποτέ στη γη. Αν δεν δείτε το βιζότι, η μπρεθρία, αν δείτε το βιζότι, το μόνο κύσα τον κρύο, μπι τζίθε μπρεθρίτε, και καν καλούρ του νεκτητό. Έτσι εδώ πέρα μας το παρομοιάζει με το κόκο του συνεπιού. Δηλαδή τούτα είδε να εκρασών με κόκρο συνάπη. Ενώ είναι το μικρότερο, θα γίνει το μεγαλύτερο. Νερσάς, νικόκορε βόγλ, το μπέτ μάιμάδε. Ενώ είμαστε οι πιο αδύνατοι στον κόσμο αυτό, θα γίνουμε οι πιο δυνατοί, πιο ισχυροί, πιο υψηλοί. Νερσάιμι με το ντόπ νεκτομπότ, το μπέμι με το φόρτ, με το φουκίσα. Αυτή ήταν η τρίτη παραβολή. Ποιο είστε εσύ μουλτούρα έτρε. Η τέταρτη παραβολή τώρα είναι στο εδάφιο 33. Για διαβάσω 33 εδάφιο. Ιώτα γάμα Ματθαίος και εδάφιο 33. Σε μουλτήρα κάτρεπτε, σε μουλτήρα και εθώτε βάργου 33. Καπίτουλοι 3-3 τεκ Ματθαίου. Αλλιώσα τούρε. Një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qepin janë majas që e merr një grua dhe zëbrum me tri masa mielli derisa brumi të bruhet plotësisht. Malista. Aftes i dhjo parabolesi në peripu i dhjes. Këto dy shëmbulltyre po thoi të njëta. Όπως είναι περίπου ίδιες και του Σπύροντος και των Ζυζανίων. Έχουν σχέση με σπόρο, με τη γη, αλλά και με μια διαφορά. Ασού τη είστε σε μολτούρα εμπίλτσι, δε ατούρε φάρα αυτά έγκρα. Και εδώ έχει το ίδιο νόημα αυτή η παραβολή. Κάτι νύτη κουπτή μου και ο σομολτούρα. Υπάρχει, λέει, μια γυναίκα πάει και βρίσκει λίγια μαγιά, αυτό που βάζουμε μέσα στο ζυμάρι. Ας μια γρούα, δε, πιο γρούα, βέτε δε γίν πακ μαγιά. Να μπρούμι. Βάζει λοιπόν λίγο μέσα και μετά την άλλη μέρα το φουσκώνει και γίνεται γεμίζει όλο εκεί το τη λεκάνη, ό,τι τέλος πάντων το χώρο που έχει η γυναίκα αυτό γεμίζει γιατί φουσκώνει το ψωμί. Εμέρ που το πακ βεσούν πακ μαγιά να το μπρούμ εδε φιλώνα η μπρούμι δε σμαδόεται φρούει εντομεθάν. Να το έναν και καβόν μπρούμιν. Σαν το και εμάδε τι έτσι ο έν, μπρούμι φρούετα τι. Σμαδόν. Στην πραγματικότητα αυτή η μαγιά είναι μικρόβια που φουσκώνουν το ψωμί, το φουσκώνουν και γίνεται αφράτο έτσι πολύ. Να το βρτέτω και ο μαγιά ήταν μικρό μπεκτό και φούσιν. Δεκτό μπέν και βίν δε μπρούμι δε σμαδό εν τω μετά δε βίν μπέτ μπουκ. Ενώ βάζουμε λίγο μέσα, το επηρεάζει όλο το ψωμί. Δεν θα βάλει, πακ μαγιά, αλλιώ φούτε να τζιτ μπούκο να μεθάνε, μπούν τη μάδα μπούκο. Έτσι είναι η βασιλεία των ουρανών. Ποιο μπρετρία χέλωρα. Εμείς είμαστε λίγοι πάνω στον κόσμο αυτό.
Neve jemi shumë pak mbi këtë botë. Alla paesume rolo megalo. Por luajm rol të madh. Dhe filaj tis patrides mas o Kyrios gjeti inë i arkodes kali i gjeti ehun pola opla. Nuk e ruajn adveun ton Zoti sepse janë, domethën kanë armë dhe janë të fuqishëm. Filaj gjeti prosefkomaste emis gjeti patrida mas. Por e ruan Zoti adveun ton sepse ne lutemi për adveun ton. Την περασμένη Κυριακή είχαμε νηστεία και προσευχή να μην γίνει εδώ στην Ελλάδα τίποτα κακό. Διέλενε καλού ορκίσιμα λούτια δε αγερίμ και μας μπέτα ασγία και γεκτούν να γρέχει. Παρ' όλα αυτά οι άρχοντες μας δεν τα πάνε καλά. Με γίχτε κτά και κεβερίσιν νουκ έτσι μία. Μιλάω για την Ελλάδα τώρα έτσι. Φλάς προ Γρεχή ήταν. Λένε ότι αγοράζουν αεροπλάνα, πυράβλους, πλοία. Τον και μπλέν αεροπλάν, μπλέν άρμ, δομηθέν ανία, άρμ τα τίερα λουφταράκια. Α, τώρα έχουμε πολλά όπλα, δεν μπορεί να μας επιτεθεί το διπλάνο κράτος. Μπωστέτεν τεκ φουγία άρμ, δομηθέν, ήταν και μισούμα άρμ, δεν νουκ να γατσιμόν τότε ασνιστέτ. Αυτό είναι λάθος, αδερφοί μου αγαπητοί. Δε και ο Ντάσο Βλέζερς γραμπή. Η γραφή μας λέει, αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Σκρίμιν αθότιν και ώστε ζώτη, νου περούαν και ουτέτην, κότου ρούαν ροϊτάρα. Όταν πήγα εναντίον του Ιωσαφά τρία κράτη, κουρβάιτεν κούντορ Ιωσαφά τη τρέ στέτε, οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Εδωμίτες, Αμμονίτε, Μωαβίτε, δε. Εδώ. Εδωμίτε. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Ιωσαφάτ πάτη φρικ. Αλλά άρχισε λίγη γραφή να εξητάλει τον Κύριο. Πορθώ τη κρίμη και φιλών και του κρκώνει ζώτη. Και λέει, Κύριε, σε σένα είναι ο οφθαλμός μας. Δε θούν, θάν και ο ζώτ τεκτού, εσύριν. Αυτό άρεσε πολύ στον Κύριο. Δε και ο υπηλκένζο. Έκανα νηστεία. Μπον αγερί. Μάζεψαν όλο το λαό. Εμπλώδον γιθ πόπουλε. Και είπε το Πνεύμα το Άγιο με ένα προφήτη ότι εσείς δεν θα κάνετε πόλεμο. Δε φλέτ φρήμα εσέν με νη προφέτ δε θότι γιούεν ούτο μπνη λούφτ. Τους έκανε ο Θεός και σκοτώθηκαν μεταξύ τους οι άλλοι. Ωραία, μπορείς ζώτη και το βρίτσι με νη ρητιέτρι να δά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αδερφοί μου, είναι να μας φυλάξει ο Κύριος. Αγιώχει να ενδιαφέρει, νέβε, βλέζερος και νέβε, την αρού η ζώτη. Το έθνος μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Αντέον τον, κόμπιν τον, μεθέν φαμίλιεν τον, φμήταν. Δυστυχώς, η σύγχρονη κοινωνία και η σύγχρονη πολιτική στηρίζονται σε συμμαχίες και σε όπλα. Προφάτηκε και το κεβέρι των τρεις με το μεθέν να μπωστέτε να φόρσουν ετούρε δεν να άρουν τα τούρε. Μα όταν εσύ φτιάχνεις όπλα, φτιάχνει κι άλλος. Πορ, κι όσο τι μπουν άρμ, εδε τι έτρι μπουν άρμ. Μα θα φτιάξω πιο δυνατά, θα φτιάξω κι άλλος ακόμα πιο δυνατά. Πορ, ούν το μπουν άρμ με το φουκίσμε. Πορ, εδε τι έτρι το μπουν άρμ με το φουκίσμε. Το αποτέλεσμα θα είναι να σκοτωθούν περισσότεροι. Δε προφωνή μειώσει και το βρείτε σαν σουμίδες. Εκείνο που έχει ανάγκη, αδερφοί μου, είναι να έρθει ο Χριστός και να φέρει ειρήνη. Αγιώχει όσο είναι εγώ με βλέζερ, ως και οδηγεί Χρήστη δε τσίλ πάκη. Γι' αυτό εμείς παρακαλούμε τον Κύριο, ώστε στο έθνος στο οποίο βρισκόμαστε, να έχει ειρήνη για να έχουμε κι εμείς ειρήνη. Πραντά δεν είναι, κτέ κρκόιμ το μηθέν και να κόμιν τον, να δέον τον, δούμε και κέτ πάκη, δε ζώτη δε τσίλ πάκη. Δεν πάρουν τα παιδιά μας στον πόλεμο και τα σκοτώνουν εκεί με τις βόμβες τους. Μας το βέβαια ήταν λούτε το βρείτε. Η γυναίκα λοιπόν βάζει αυτό το λίγο μέσα και γίνεται όλο ένζυμο. Πιο γρουά, βεντός πάκ μαϊακτούν εκτέ μπρούμ δε
bëhet gjithë ky brumi vin, domethënë, dhe bëhet bukë e madhe. I ligji kristiani, ekome megali dinami sto etno sto piu vrishkomasti. Ata pa krishterë që janë për shembull në një vend, për shembull, kanë fuqi të madhe në këtë vend. Είναι πολύ πιο δυνατή η προσευχή των Αγίων από τα αεροπλάνα και τους πυράβλους. Σούμε εφόρτ, καμώς σου φουκεί λούτια σε εντόρβε, καμώς σου φουκεί σε άρματα και μπενιέζει. Ο κόσμος δεν το ξέρει, εμείς όμως το ξέρουμε αυτό. Μπότα νου και δείχτε, που σε νέα δείμπτε. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ δυνατό. Δε το του σιέλνει η σαμούλ και σούν η φόρτ. Η γραφή μας λέει ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, η μέρα του Αντίχριστου, εάν δεν φύγει από τη μέση αυτός που τον εμποδίζει. Σκρίμι θότ και νουκ δόβει Αντίχριστη, πα και όσο νουκ δόχει, α είχε επεγγόντον, όταν φρήμα εσέν. Αν δηλαδή δεν φύγει η Εκκλησία από τη μέση, δεν μπορεί να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και όσο νουκ δόχει κίσα, νουκ μούντε και το σφάχεται το Αντίχριστη. Το Αντίχριστο δεν το φοβίζουν ούτε τα αεροπλάνα, ούτε οι πύραυλοι, τίποτα. Τα νέα αντικρίσει νου και τρώμε ένα αεροπλάνο, ας άρμα τα εφουκίσουμε. Η Εκκλησία τον εμποδίζει που έχει το πνεύμα του Κυρίου. Αντικρίσει είναι επεγγόν κίσα και καφρίμενε ζώτη. Αυτό λοιπόν το λίγο, η λίγια μαγιά, κάνει, παίζει ρόλο σε όλο το έθνος. Αγιόπρα πακ μαγιά λούαν ρόλο το να ζήσουμε γκίθε κόμπι. Ο Κύριος είπε, εσείς είσαστε το αλάτι του κόσμου. Ζώτη θα έχει γίνει η κρύπα εμπότς. Λίγο αλάτι και νοστιμίζει όλο το φαγητό. Πακ κρύπ δε γεψί εγκίθε γέλος. Αν φύγουν αδερφοί μου οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο. Ποιος ευλέζερ ντάσορ ήχιν τ' Χριστέρ, τ' μίερ τ' ατά τούν εκ τ' μπότ. Εδώ θέλω να προσέξουμε τώρα αυτή την παραβολή, γιατί είναι παραβολή. Κατ' έσομαι τούρ τ' μπήν που ειντέσταν είσαι, έσομαι σομαι τούρ. Και δεν πρέπει να παίρνουμε στις παραβολές την κάθε λέξη με ακρίβεια, είναι παραβολικό. Δεν νούκουμε να μάρει μισδό φιάλ με περπικμωρή, δεν θα φορώσει νησομαι τούρ. Δηλαδή εδώ δεν έχει την έννοια του μικροβίου, έχει την έννοια ότι επηρεάζει όλο το φύραμα. Με θέλω το νουκά κοπτήμι είναι μικρόβιτ, πορκά κοπτήμι και κύου μικρόβιτ, με θέλω εμπόντου βγει γιθ μπρούμιν. Το ίδιο παράδειγμα θα μας πει πάλι ο Κύριος μας για τους Φαρισαίους. Την ίδια σώμα τον αθώ τζότη δεν προφαρισαίν. Και λέει, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, η οποία είναι υπόκριση. Ουθώ και μπαίνει που ιδέες να μαγιάει οι Φαρισαίοι, έτσι λέει, στα υποκρισία. Αυτή είναι άλλη παραβολή τώρα. Ποιο είναι ο σύνης με το θευτεία τερτανή. Έχει σημασία ότι να προσέχουμε, γιατί τα μικρόβια τώρα των Φαρισαίων είναι υποκριτικά και μπορεί να μας κάνουν κακό. Duhet bëjmë kujdes sepse mikrobet e farisejve tani janë mund na bëjnë dëm, janë të këqija. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Një την γjë edhe Απόστολ Παύλη në letrën e parë të Κορινθασve. Αν θα πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Τε καπίτουλι 5, ώστε το σχέμε τε καπίτουλι 5. Το βρω να σας πω τώρα που θα διαβάσετε. Στο έξι εδάφιο, αδελφέ. Λοιπόν, πέμπτο εδάφιο, κεφάλαιο και... Έξι εδάφιο, άλλο. Αδουρήν, καπίτουλοι πέντε κεφάλαιο, καπίτουλοι πες. Βαργουγιάστημα. Μισό λεπτό να σας πω. Α, είναι β' κοντής, γι' αυτό δεν το βρίσκω, λέει, τι κάνω. Συγγνώμη, αδερφή. Έχετε δίκιο. Διαβάστε, λοιπόν, από το 6 εδάφιο μέχρι το 10, μέχρι το 9, τα τρία εδάφια. Πρώτη Κορινθίους. Ναι, πρώτη Κορινθίους, 5 κεφάλαιο, 6, 7 και 8, τα τρία εδάφια.
Ναι, καπίτουλοι, λέτρα επάρ Κορίνθεσβε, καπίτουλοι 5, βάργου γιάς τάτ, δε τέτ. Μπούρια ιούα ενούκεστε μία. Άνου και δίνεις επάκ μαγιά εμπρούν γιτ μπρούμιν, ήχνη πραμαγιά νεβίετερ και τίνει η μπρούμιρή, σι τσίνει παμαγιά, σε ψεπάσκα ιόν και σκρίστη, ο φλιού απαρνέ. Πραντάει, λε τα κρεμτό, εμπίεσαν γιό με μαγιά τα βίετερ, ας με μαγιά λιξίε δε κναϊσίε, πον με μπουκ παμαγιά τα συγκεριτέτη δε τα σεβερτέτας. Αμήν. Εδώ τώρα η μαγιά έχει άλλη σημασία. Και το πράγμα είναι, μαγιά κάνει μια ενσιτέτα. Έχει τη σημασία του μικρόβιου που μπορεί να κάνει ζημιά σε όλους. Κα κοπτήμι είναι ένα μικρόβιο και μου το πείτε σε σύλληνα, ναι. Γι' αυτό εμείς παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο χωρίς να έχει μέσα μαγιά. Πραντάει δεν είναι μόνο μπούκον δε φέρον, πάπα του μπρεντα μαγιά. Εννοεί δηλαδή ότι δεν έχουμε μικρόβια μέσα μας σε αυτή την περίπτωση. Δε κοπτών με κτήχε νεύε νου και μη μικρόβια νεκτε ράστ. Προσέχτε, γιατί μερικοί παίρνουν τη λέξη μόνο, τη λέξη μαγιά, και χρησιμοποιούν ότι είναι μόνο για κακό. Μπορεί που δεν στούσε δισά μάριν βέτον φιάλεν μαγιά, δε πρεδόριν κτε βέτον πρωτικέγι. Γι' αυτό στις παραβολές πρέπει να παίρνουμε την έννοια της παραβολής, τι θέλει να πει, είναι παραβολή. Δεν παίρνουμε αυτή καθε αυτή τη λέξη. Φραντάτε ξεμολτήρα, νεύε, νεσδό ξεμολτήρα, τότε μάριμ κουπτήμι νησιά να τα ξεμολτήρια, ότε το μάριμ βέτον κουπτήμι είναι φιάλες. Γιατί στη μία παραβολή είναι για κακό και στην άλλη είναι για καλό η μαγιά. Σε ψενενιέ ξεμολτήρα, ως παρμύρ, που σε ξεμολτήρα, τίδερ, ως παρκέχει. Φιάλα μαγιά. Η μία παραβολή λοιπόν που μας λέει ο Κύριος είναι ότι επηρεάζει ο χριστιανός όλο τον κόσμο. Ναι, νησε μολτύρ και να θότ ζώτηκ του, θότ και εγκασμόν την Χριστέριν γιτ μπότον. Έβαλε δηλαδή ο Κύριος λίγη μαγιά στον κόσμο αυτό που είναι η Εκκλησία του Χριστού και επηρεάζει όλο τον κόσμο. Βούριζε ότι πάκ μαγιά τεκ Χριστέρ το μεθενεύε για πάκ Χριστέρ την γιτ μπότα, δεν κατσμό την γιτ μπότα να τ' Χριστέρ. Ενώ στην παραβολή που είπε για τους Φαρισαίους και εδώ που λέει ο Παύλος, συμβολίζει το μικρόβιο που είναι κακό. Νέρσα να σε μολτύρουν και θα ζώτη τεκ Φαρισαίν και εθότ πάλι, εθότ κτέω και ο μαγιά το μπον κέχει. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τη γραφή θα πρέπει να βλέπουμε όλο το νόημα, τι θέλει να πει η παραβολή. Πρέπει να λετζόιμ στο μολτήριο, να το κουπτώιμ σε μάνι κουπτήμι, τε γιθ κουπτήμι νησικά και το θότ να το στο μολτήριο. Αυτή λοιπόν είναι η παραβολή του της ζύμης. Κι ως μολτήρα μαγιάς, εμπρούμι. Να πάμε τώρα λίγο πιο κάτω, πάλι στο κατά Ματθαίο, και να διαβάσουμε τις άλλες δύο παραβολές. Μα έχει άλλες τρεις, μάλλον, έχουμε πει τις τέσσερις. Η μία είναι στο 44 εδάφιο. Το 44 μόνο. Το σκόιμ πάκμα πώς τη λετζόμε να τόσο μολδύρα τετήρα και μηθέν κάτρα τερτανή. Το σκόιμ τη λετζόμε τεκ ντουζετε κάτρα. Εδώ τώρα παρομοιάζει τη βασιλεία των ουρανών, λέει, με έναν άνθρωπο που βρήκε σε ένα κτήμα, εργαζόταν εκεί, παίρναγε τυχαία, βρήκε ένα θησαυρό. Του κρασόν, μεθάν μπρετρίν και λόρε με νύν ιερή και ινγιάν και γέτη νύνια άρδο, μεθάν θεσάρ, και είστε υψέωρο. Δεν το λέει. Νου και θόν. Αλλά πηγαίνει, πουλάει όσα έχει και αγοράζει τον αγρό για να γίνει δικός του θησαυρός. Νου βέτε τα τρεγόιν άσυνε βανκτέχε γιέτη, πως φάρμα σε τις φάρ γίθα τσάπα σωρία κάνε και δέτε μπλέκ τα θεσά και γιέτη. Έτσι κάνουν όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι. Τε γίθα τα νιέρζιάντα ζιόρκτα μπαίνει.
Αυτός τώρα ο θησαυρός, αδερφοί μου, είναι ο Χριστός. Ky thesar vlezër është Krishti. Δεν φαίνεται ο Χριστός. Këtu nuk duket Krishti. Αναστήθηκε, είναι στον ουρανό. Ο ringjall është në qiell. Όταν όμως κάποιος τον βρει τον Χριστό, πρέπει να πουλήσει όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει. Kur dikush e gjen Krishtin, duhet të shesë gjithë ato gjërat e tjera që ka. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε και τον Χριστό και τον κόσμο στη ζωή μας. Σεψε, nuk mund të kemi edhe Krishtin, edhe bot, edhe gjërat e tjera në bot. Ένας λοιπόν συνετός άνθρωπος τι κάνει. Πουλάει άλλα κτήματα για να πάρει αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία. Por një njëri zgjuar, çfarë bën? I shet gjitha arat e tjera, pasurit e tjera, e çka ka domethënë pasurit e tjera, që të vejë të marrë atë arë që është më me vlerë. Μόλις γίνει δικό του κτήμα, σκάβει, βρίσκει το θησαυρό και γίνεται πλούσιος. Δε σα e bën arën e tij atë që bleu, fillon gërmon dhe gjen thesarin dhe bëhet i pasur. Η πέμπτη αυτή παραβολή και η έκτη είναι ίδιες περίπου. Διαβάζω τώρα και το 45 και το 46. Δύο σεμβολτήρατε τέρα, πέστα δε γιάστα, αν άφρωσεις την ηλόητα. Λεζόνι, δύο στε πέστα δε δύο στε γιάστα. Ακόμα μπρετερία η Κέβε, γιάν një τρεκτάρι και σκόν të κερκόι μαργαριτάρ të bukur. Dhe kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe blen. Mbretëri e Kievi ngjan gjithashtu një 10 herë në det që mbledh gjithfarë lloj gjerash. Kur ajo është e mbushur, peshkatarët e nxirrin atë në breg, ulen dhe mbledhin në kosha që është e mirë, por i hedhin ata që nuk janë të mirë. Kështu do të ndodhë në barin të botës, do të vinë engjëjt dhe do t'i ndajnë të brapsit nga të drejtët. Dhe do të hedhin në furnë zjarrit atje, do të ketë qarje dhe kërcëllima dhe mbësh. Amin. Εδώ πάλι βλέπουμε μια παραβολή που μοιάζει. Πέμπτη δηλαδή και η έκτη, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Η πέμπτη και η έκτη είναι κοντά-κοντά αυτές οι παραβολές. Δυο-δυο δηλαδή περίπου τις λέει ο Κύριος. Κτό σωμολτήρα, για να αφορσίστε μια λόγια, δύο-δύο η θότζότη. Εδώ δηλαδή μας λέει ότι πάλι βρήκε ένας άνθρωπος έξυπνος που ξέρει από μαργαριτάρια. Του να θότ πράβ ζώτη και είσαι νιερίες γιόρ δε γεν νι μαργαριτά. Βρήκε ένα μαργαρίτη που έχει πολύ μεγάλη αξία. Γιατί νι μαργαριτά και είσαι σούμ βλέρ. Εσούμ ετσμούς με δεν. Κάποτε πήγαιναν οι λευκοί εκεί στους Ινδιάνους. Δικούς σκόνιν νιέρις τε μπάρ τεκ Ινδιάνα. Και βλέπαν ότι είχαν μαργαριτάρ για αυτοί. Δε σηκώνει και κύσιν μαργαριτάρ Ινδιάνα. Και τι κάνανε για να τους ξεγελάσουνε. Δε και τη γνιένη σφάρμπανε. Τους δίνανε πολλές χάδρες αυτές οι πλαστικές, αλλά τις κάνανε να γυαλίζουνε. Που γέπνουν τα γκούρτε, είσαι πλαστικ που δούξουν σε γκούρτε σμόρι. Γυάλινες, για να γυαλίζουν περισσότερο. Είσαι τα λεμόνι να τα και δούξουν με τα σνρίτσα. Αυτοί τους άρεσε να βάζουν έτσι πολλά πάνω τους. Δατά, οι πολιτσέντε ατούρε και τη βίνουν μπιβέτα νετούρε, δεν θα κτώ γύρω από γκούρα. Και τους παίρνουν ένα διαμάτι. Δε ουμένουν διαμάντε. Γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει την αξία του διαμαντιού τότε και ο Ινδιάνος. Σεψε, Ινδιάν, δεν μου το κοπτώνει σφαρ βλέρε και είστε διαμάντι και συνατά. Δεν ήξερε πόση μεγάλη αξία είχε το διαμάντι που είχε στα χέρια του. Δεν και δίνει σε αυτά διαμάντι και συντόρνε τούρε και είστε σούμε βλέρε το μάλλον. Ο άλλος όμως που ήξερε την αξία του. Κουρσε τέτρι και δίνετε σφαρ βλέρε και είστε και ο διαμάντι. Έβρισκε τρόπο και το αγόραζε, έστω και με πονηριές που κάνανε αυτοί. Γίνεται μνήρων ότι για μπλίντε, ότι ασυγουρέδε με μνήρων δυνάκα, με μαστρή. Και εμείς αδερφοί μου όταν βρούμε τον Χριστό, δεν είναι τάσο βλέζερ που γίνει Κρίστη, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει όσο αξίζει ο Χριστός.
Κουπτώνει πια ασγίν μπότ νου καβλέρ, αισα καβλέρ Κρίστη. Και πρέπει να πουλήσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον Χριστό. Δεν τούτε τη σέσιμ τη γήθα, σφαρκέμι και τα φυτώνει Κρίστη. Όταν να πουλήσουμε, δεν πάμε να πουλήσουμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα πάντα για να, για να πάρουμε τον Χριστό, ε. Κουρθέμι το σέσιμ, νουκ κουπτώμε εκτό για το σέσιμ που σώμα σπίνω σε μακίνο από τη σφαρκέμι που σώμα και το μάριν Κρίστη. Εννοεί αφήνουμε την αμαρτία και οτιδήποτε στον κόσμο αυτό μας εμποδίζει να βρούμε τον Χριστό. Por kaq kuptim që të lëmë katin dhe çdo gjë tjetër që kemi në këtë botë të ndjekim Krishtin. Και η έβδομη τώρα παραβολή είναι από το 47 μέχρι το 52. Δεσμολτήρα στάτ. Μέχρι το 53. Και δεσμολτήρα στάτ, τα νέα και έσυνε βαζί μας, στο κίνα βάργους 27 δεύτερη τα 53. E lexuam me gjithçka e lexojmë prapë sa i. Lexa. Mbretëria e Qeve ngjan gjithashtu një rrjetë të hedhur në det që mbledh gjithfarë lloj gjërash. Kur ajo është mbushur peshkatarët e nxjerrin atë në breg, ulen dhe mbledhin në kosta çështë mirë, por i hedhin ata që nuk janë të mirë. Kështu do të ndodhë në mbarim të botës. Do të vinë engjëjt dhe do t'i ndajnë të mbrapsht nga të drejtët. Dhe do të hedhin në furrën e zjarrit, atje do të ketë qarje dhe kërcëllim ademesh. Jezusi u tha atyre, a i kuptua të gjitha këto? Ata i than, po Zot. Dhe a i u tha atyre, prandaj çdo skrip që është mësuar për mbretërinë e qeve, i ngjan një padron i shtëpie që nxjerr jashtë nga thesari vet, gjërat e reja dhe të vjetra. Amin. Edhe tora lejt t'in evdhëmi parabolin. Këtu tani na thotë në shëmbulltyrën e shtatë. Εδώ τη μοιάζει, λέει, με ένα δίχτυ. Δε κρασόν με μια ρίετ. Που πέφτει μέσα στη θάλασσα και μαζεύει διάφορα ψάρια. Και μπήκε νε δέντε, μπλεθ πέσει την τρύσο. Όταν γέμισε το δίχτυ, το ανεβάσανε πάνω. Κουρμπούσε τα ρίετα, τρέχει να τα δε γκρενλάρτ. Και κάθονται οι ψαράδες μετά και τα ξεχωρίζουν. Δε πεσκατάρ το ρίν δε φιλόν δε ινδάει να τα τσφάρ κανζέν πέσεις, τσφάρ πέσεις κανζέν. Όταν έχει μέσα ψάρια που δεν τρώγονται, καλογρίτσες, διάφορα που δεν είναι καλά ψάρια. Κουρκά πέσεις το τίλ και νουκ χάιν το μεθέν, χέδιν πώς το μεθέν, νουκ εμπάει. Τα πιάνουν από τα ρίγια, τα ξαναπετάνε μέσα στη θάλασσα, να τα φάνε τα άλλα ψάρια τώρα. Τι χέδιν δέτ και τι χάν πέσεις το τίλ. Και τα καλά τα βάζουν στα αγγεία τους. Προς επέσχεται εμείς, ειβόν μια. Αυτή την παραβολή την εξηγεί ο κύριος πάλι. Εκτός εμπλουτουήρ, ζώτη εσιάρον πράπ. Εξήγησε τις δύο πρώτες και την έβδομη, την τελευταία. Σιαρόι δύο του πάρα, δε το φούντιτ. Τους λέει λοιπόν ότι έτσι θα είναι στη συντέλεια του αιώνους. Ουθότ, νζάν σβετατή Ιεζου Κρίστη και εξού το ιέτ να φούντιν εμπότης. Το δίχτυ δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα μαζέψει όλους τους ανθρώπους να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Ρίετα στα όχι το κεντρώνει προς πάρα ζώτη, το την πλέδι ζώτη μου θέλετε, το κεντρώνει προς πάρα ζώτη. Και θα βγουν οι άγγελοι λέει. Δεν τον τάλι είναι όγγι τότ. Και θα ξεχωρίσουν τους πονηρούς και τους αγαθούς. Δεν το φιλόνι του πίντάρι το τρέτετ με την άκρη. Τους μερ πονηρούς θα τους ρίξουν στη λίμνη του πυρός, τους δε δικαίους θα τους πάρει μαζί του ο Κύριος μας. Δυνάκεται ότι έδινε λυκένει ζιάρτ, που σε το μύρετ, το ότι μάρ με βέτε ζώτη. Δεν θέλει εδώ άλλη εξήγηση, την έκανε ο ίδιος ο Κύριος και δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πολλά παραπάνω. Κτού νουκ το σπιεγήμ τίετερ, εμπέρι ζώτη νίτια, δε σκάσεις ενεβόσιμε τις κοκάμι της κάτι έτα μετέπα. Τους ρωτάει τώρα στο 51 εδάφιο, καταλάβατε όλες τις παραβολές. Τε κεβάργου πέστε νέα η πιο ζώτη ήταν η αϊκουπτού αντίθα εκτός ομολτήρα. Και είπαν οι μαθητές, ναι κύριε. Δεν ζήσει τι θα πόζω. Γι' αυτό και δεν τους εξηγεί, όπως είπαμε, την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη. Δεν τους εξηγεί γιατί τις καταλάβανε τι πάει να πει. Ραντάει θάμ και νουκ ισιάνον ζώτη εκτός ομολτήρα το πέστε νέα στάδαν. Σε ψε, οι κουπτούαν κτο.
Τους λέει λοιπόν ότι γι' αυτό λέει κάθε ένας, ένας που θέλει να μάθει γράμματα. Πρανάει αυτό όταν είχε κουσδόγι τότε μσόι, τότε γκέρμα, τότε μσόι. Αυτός δηλαδή που μαθήτευσε στη βασιλεία των, στα πράγματα της βασιλείας των ουρανών. Α, είχε μσόι νεγέρα, δεν πρετρίσει η ελόρε. Μοιάζει με ένα άνθρωπο οικοδεσπότη. Γιάν με νινιερή, το μεθέν παντρών σπίε. Που βγάζει από το σπίτι του και τα νέα και τα παλιά. Κινζίρ γιάστηκα σπίε, τι έδε γερατερία δεν τβίτρα. Δηλαδή με λίγα λόγια, καταλάβατε τι λένε αυτές οι παραβολές, η βασιλεία των ουρανών. Το μεθέν με πακ φιάλ, ακουπτουά της φαρθόν το ξεμπλουτήρα πρεμπρετρίν και ελόρε. Καταλάβατε τη βασιλεία των ουρανών, πόσο σοβαρή είναι. Ακουπτούα μπρετρίν και ελόρε σα σερίοζες. Αφού την καταλάβατε, τότε είναι σαν να είσαστε στο σπίτι σας και πετάτε έξω και τα νέα πράγματα που είχατε και τα παλιά. Βάζετε μόνο καινούργια. Δεν σ' άκουπ το ότι θε, φιλώνει τα νύχια των τζίνι να σπία ή όχι, στιγή θα γερατσίτε, δεν τριέτα, δεν τρέα. Δεν πάνε βέταμ, τρέα. Πολλές φορές ερχόμαστε, έρχεται ένας άνθρωπος στο Χριστό. Σουμέρ, σηκώμ και βίν, νιουνιερίν Κρίστη. Και δεν ξέρει τίποτα για τον Χριστό. Δεν έχω διάσκει προ Κρίστη. Υπάρχει όμως και μαθαίνει ορισμένα πράγματα σαν χριστιανός και τα μαθαίνει και λίγο στραβά, γιατί πήγε σε μια εκκλησία η οποία δεν τα κάνει όλα καλά. Σηκώμ και μισθόν τη αγερά προ Κρίστη, προς όμως δεν έχω μισθό εμείς, σε ψευά την ενισχύς και νούκη θα γερά τα σου στις δύο. Μετά ξαφνικά μαθαίνει τα πράγματα όπως είναι ακριβώς. Δηλαδή έρχεται κάποια αδερφή από κάποια εκκλησία που είναι σωστή και του λένε αυτή είναι η σωστή γραμμή του Ευαγγελίου. Παπρίτουν οι φαρμομέντοι ημσών γέρατα σου στις δύο. Σε ψε βίν προσέμβουλ νιε πουντόρι ζώτη να νικήστη έτσι και έστε μα εσάκ να μεθαν φιάλνε ζώτη δε εις ιαρών και κοιο στα ιο ρούγα εντρέτ ευγγύλη. Αυτός ο άνθρωπος βγάζει από μέσα του και τις παλιές συνήθειες κοσμικές αλλά και τις νέες συνήθειες που είχε και αυτές τις πετάει αν δεν είναι σύμφωνες με το Ευαγγέλιο. Είναι ρητανή σφαρ γερασκά σύτρια το βιέτρα τσικίστεν πόντο μου θέν ειντζίρτε γύθα η ΕΘ πώς δε έτσι να νεκτά ρούγουν έρεχει καμάν ζώτ. Γι' αυτό λέει νέα και παλαιά. Πραντάει θα το ρέια δεν τη βιέτρα. Πολλές φορές όταν έχουμε στο σπίτι μας κάτι το οποίο τώρα το αγοράσαμε. Ξούμε έρκουρ και μην σπί νιντις κάψαμε και τανία και μη μπλερ, ας ερέδαμε θα. Αγοράσαμε και εγώ ένα ωραίο έπιπλο αλλά είναι από αυτό το πιεσμένο χαρτί, νόβο πάνω. Μπλέμε σε μόνο μια μομπίλια και ρε, που ματριά λιγικά στο ιντόμπι. Ναι, αλλά είναι καινούριο. Μας ματριάλι τόπο του προς μομπίλια ρε. Έρχεται και σου δίνει ένας άλλος ένα έπιπλο που είναι γνήσιο ξύλο, ψημένο, ωραίο. Τι θα κάνεις. Δεν βίνει δεν έπιπλο μια τίατρα, μια νερή τίατρα, μια μομπίλια και ως οργινάλ, ντρου οργινάλ, το μεθαν ασμά εμίρ, το μεθαν ασμά να τη σιτσίλσι, το μεθαν σφάρτο πες να το μομέν. Δεν χωράει στο σπίτι σου μέσα και το ένα και το άλλο, ένα θα κρατήσεις. Μπορεί να σπίτι ήταν ενούκμον και την ζέτε δύο αυτομομπίλη. Μια να το δύο τον πας. Τι θα κρατήσεις, θα κρατήσεις το καλό. Και τον πας, νουκ τον πας, αυτό και κάτι σιλσί τη μία, το μεθαν. Μομπίλη και με τη σιλσί με τη μία. Έτσι έχω δει πολλούς αδερφούς που πέρασαν από πολλά σημεία που να έρθουν στην αλήθεια. Ξούκαν πάρσουν βλέζε, τα τσίλε τα καλούν γα σούμ δεκ τον τουρισμε το μεθάν δεν είσαι αντβίν να το βρτέταν. Χτες μίλαγα με μια αδερφή εκεί στη Σαντορίνη που ήταν πολύ καλή σαν ορθόδοξη. Δύο φόλα με νημότερο και έστω Σαντορίνη δε, και έστω ορθοδόξη δε μότερο σούμε μην. Αλλά μια μέρα άκουσε και το Ευαγγέλιο. Στη Ορθοδόξη είσαι είστε μότερ σούμε μυρπονή, δι δυο υπρουγγίλ. Μόλις διάβασε το Ευαγγέλιο, την έπιασαν εκεί πέρα οι γυναίκες και τις έβαλαν τις φωνές. Τι είναι αυτά που διαβάζεις. Σα φιλόιτ λεζόντε ογγίλιν,
disa shoqe dhe sa ja, domethënë sa disa gra i thanë, çfarë është kjo që ti po lexon tani? Ήταν ευσεβής γυναίκα, μάζευε τους παπάδες στο σπίτι, τους πλήρωνε 70-70 ευρώ για να ανάψουν μια εκκλησία, να ανοίξουν μια εκκλησία, να κάνουν τρισάγιο. Είστε γκρουα, δομηθένε, μότορ σούμε εμείς, δομηθένε, σε ορθοδόξε. Δε μπέντε βέπρα τμήρα, δομηθένε, εμπλήθε πληθρήντε, δε υπαγούνται και δε μπέντε να κείς, δομηθένε, το πουνόν είναι κείς, ατιέ. Δεν ήρθε όμως στην εκκλησία εκεί γιατί τους φοβότανε αυτούς, γιατί την κυνήγησαν όλοι στο χωριό. Δε νουκ βίντεν κίσεν τόνα του οικού η συνέθωτ, σεψε κίστε φρίξε, κίστε πρντίε και κίστε προβλέμε να νιέρζ ρε θερέ. Πάει στην Αθήνα, βρίσκει μια αναγεννημένη εκκλησία. Σκόν Αθήν, δε γίν μια κίσα τη περιλίντου. Αλλά αυτή η εκκλησία δεν περπάταγε ακριβώς με το λόγο του Κυρίου. Πορά, ο Κις νουκ έστε με προπικμωρή να φιάνε ζώτη. Έμεινε για λίγο. Κεντρώει πάκ να το Κις. Αλλά δεν μπορούσε να εσυχάσει το Ευαγγέλιο, λέει, δεν μας τα λέει αυτά. Πω, νουκ μου δες και τι τσόεις μπρνά βέτσάει, σε ψε, θώστε και ουγγίλι νουκ ή θώτ το γερα, θώτ γερα τύρα. Και παίρνει απόφαση, γιατί λέει, εγώ λέει, διαβάζω μέσα, οι γυναίκες πρέπει να φοράνε το μαντήλι. Δε μέρ βεντίμ, δε ουθότ κτούρε και ουν κτού σηκώει και ουγγίλι θότ και γκρούα γράντουε τον πάιν σαμί που λούτεν. Και μόλις έρχεται και βλέπει εμείς πώς λειτουργούσαμε γιατί το ήξερε. Δε σάπο βίντε σηκώνω σε εσύ νέβε εμπώνιμ κίσνο να σε ίσιμ κίσνο μεθέν. Και έμαθε ακριβώς τη βασιλεία των ουρανών. Δε εμσόιμε προπικμωρή μπρετρίνχη ελόρε. Τα πέταξε και αυτά που ήξερε παλιά και αυτά που είχε μάθει τώρα καινούργια σε μια άλλη εκκλησία. Εγώ διπώς δηλαδή, θα το έχει κείστε το διέτρα, να κείσουν επάρχη, να κείσουν ορθοδόξια, δε ατό το ρέα και μισόει να κείσουν τίατρα της κισκούα. Γιατί βρήκε το καλύτερο. Σε ψεγγίτη με τον μύρον ήταν. Βρήκε στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί μπρετρίνει και ελόρε. Και δεν μπορείς να κρατάς τα ψεύτικα πάνω σου. Δεν μου μόνο τον πας μπίβεται να τότε γύρω και αν το ρέμε. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πετάξεις τα νέα από τα παλιά. Προμεύες τίρα, ως και το έδες πώς ατό το ρέα της και να ατό το βιέτρα της και. Γι' αυτό να μαθαίνετε τους χριστιανούς από την αρχή σωστά όλα τα πράγματα. Προντάει τότε και τη μισόνη το Χριστέ ερτερήν το μεθέν γύρω της σάχ. Γιατί μπορεί να του δώσεις κάτι λίγο καλύτερο από αυτό που είχε. Σε ψε, μου τι άπως δυσικά μου τμήν γαϊό και χείστε. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει με αυτό εάν δεν λάβει το λόγο του Κυρίου που είναι η ζωή. Πω, νουκ μου τε γετώ είμαι εκτενκιώσε νουκ μέρ φιάλνε ζώτη τιος γιέτα. Και ο καλός τώρα μαθητής. Δεν ζήσει η μυρτανή. Αυτός ο γραμματέας που θέλει να μάθει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αι, σκρίβει το μεθαν και τότε μισό είπαν πρέτρην και λόρε. Δεν ησυχάζει μέχρι να βρει ακριβώς το σωστό. Νουκ γιον πρέχε, δεν είσαι το γι, το μεθαν με το τσάκ, γίνε σάκ, με προτικμρή γίνε σάκ. Και μόλις μάθει ακριβώς τη Βασιλεία των Ουρανών, τα πετάει όλα τα άλλα, δεν τον νοιάζει. Δεν Σάμσον, δε Σάμσον γένε σάκ, δεν θέλω μπρετρίν και λόρε, προ μπρετρίν και λόρε. Αυτό τους λέει ο Κύριος. Και το ίδιο θέλω ζώτη. Δηλαδή τώρα αφού μάθατε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θέλω τα νέα και μισούατε προ μπρετρίν και λόρε. Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε. Με εντόουν ημίρ σε σφαρντομπόνι. Δεν ξέρω αν εννοήσαμε και εμείς αυτά τα μυστήρια. Μου και τι είναι σε οικουπτόμ, δεν είναι το μυστέρι, Δανή. Αλλά αν τα εννοήσαμε, αδερφοί, αξίζει πολύ να ακολουθήσουμε τη Βασιλεία του Ουρανού, να την κερδίσουμε. Κι όσο βλέζει την οικουπτόμ, το γύρα, η αυλέντα μου θέλει και το φυτό με πριν και λόρ, δεν τα αντίκημα. Αμήν. Αμήν. Η πιούτη τη εξβουλήσα. Αδερφέ, είναι μια ερώτηση στην Αποκάλυψη. Καπίτουλο 2.
Vita kefalo. Rreshti 10. Kapitulli i dytë, rreshti 10. Vita kefalo 10 dhafi. Po lexoj unë shqip mirë pastaj. Mos ki frik nga ato për cilën do të buash, ja djalli do të hedh disa për jush në burg që të provojni dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. Kjo pyetja është erë parë që shikojmë që Zoti për shembull flet për ditë të caktuara. Pse thot për 10 ditë? Kjo është pyetja. Edhe atëherë lej ja kati ku ne si që grimën të levi ja dhe kamerës, ja ti le ja dhe kamerës. Αυτή η εκκλησία είναι μια πολύ καλή εκκλησία των Σμυρναίων. Ποιο κύσε Σμυρνίτες και κύσουμε εμείς. Ναι. Δεν ξέρω, χάθηκε το ίντερνετ, ακούτε? Εγώ ακούω πολύ καλά. Με ακούτε? Ωραία, Διόνι Τόνι. Ακούνε όλοι αδερφοί, ακούνε. Ωραία, ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια πολύ καλή εκκλησία. Κτού πράγμα είναι εκεί σούμε μυρ, κοιό, κοι σε ασμήν. Όμως δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα πολύ, είναι φαίνεται καινούργια εκκλησία. Μες τα ντούκετ νούκες προβουόρσουν, δε μέθα να σκεί σε ρε. Και θα περάσει μια δοκιμασία μεγάλη. Δεν το καλό είναι προβδομάδε. Γιατί λέει ο διάβολος, θα βάλει τα όργανα του και θα βάλουν ορισμένους στη φυλακή, αδερφούς. Σε ψεντιάλη ήταν η ντοφούση με βέγκλα τετία, το μεθέν ντοφούση δισάβλες είναι μπουρ. Και η δοκιμασία αυτή που θα έχει θα είναι 10 ημερών. Δε κτε πρόβγει το κεν, κτε πρόβγει το καλό, το μεθέν το γιέτο διεντήτ. Τους προειδοποιεί δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο εδώ με τον Ιωάννη. Η λαϊμρόν κτου με γιόνιν φρήμαϊσέιν. Ότι θα αγριέψει για λίγο ο διάβολος, αλλά για 10 μέρες. Δο εγκρισώεται πορ πακ διάλλη, το μεθέν, πορ τον παρόει και ο πρόβλημα. Πορ δύο δίντο για. Αυτό εννοεί τις 10 ημέρες. Δηλαδή 10 ημέρες θα έχουν δοκιμασία πολύ σκληρή. Κτε κοπτώμε πορ δύο δίντο. Το μεθέν, δύο δίντο, το έτνι πρόβ σούμψουμε εμάδε, εφόρτ. Γιατί θα πιάσουν μερικούς από την εκκλησία και τους βάλουν στη φυλακή. Σε ψεντο κάποιν δισάν αβλέζερ να κεις, δεν το εφούσιν μπουρ. Δεν είναι εύκολο να σε βάλουν στη φυλακή για τον Χριστό. Νομίζω και λέτε και το εφούσιν μπουρ προ Κρίστη. Αλλά του λέει εσύ θα μείνεις πιστός ακόμα και αν σας σκοτώσουν. Πορ το τότε του είχε τι τον γέλες μπεσνίκ, ακόμα έδε πότε βράν. Που σημαίνει ότι κινδύνεψαν αυτοί οι αδελφοί και με θάνατο. Να με θέλουν και το τότε του και εκτάβ δέζερ ουρεζικό αν δεν με βδέκει. Αλλά φαίνεται ότι ο Κύριος δεν επέτρεψε να πεθάνουν αυτοί οι αδελφοί. Προ μέσα του και του ζώτη νούκου λέει ο είχε εκτάβ δέζερ το φτύσνη. Τουλάχιστον η προφητεία λέει ότι η στεναχώρια του θα είναι 10 μέρες και θα σταματήσει. Τα πάκτον του προφετσία θότια. Ποιο μορζίτι το γιατί προδίδει πιο πρόβλημα. Στην παρακάτω εκκλησία της Περγάμου. Μα πώς να κείσουνε Περγάμι. Τον αντίπατο σκοτώσανε. Αντίπονε Βράν. Που ήταν πιστός. Και είστε μπεσιμτάρ. Δηλαδή εδώ πέρα δεν φαίνεται να έχουν μάρτυρες, αλλά θα κινδυνεύσουν όμως να τους σκοτώσουν όλους. Του νουκτού και τσικάντε σμιντάρ που το ρεζικό έχει τη βράση ντύρ. Καταλαβαίνει, τώρα πάνε να μαζέψουν, είναι μια εκκλησία 50 ψυχές και πάρουν 10 άντρες και τους πάνε φυλακή και κινδυνεύουν να πεθάνουν, δεν είναι στεναχώρια μεγάλη για την εκκλησία και τις οικογένειες. Εκοπτών ήταν εκεί, και όσο δεν φούτεν να νικήσει αν παίζει δέτα δε μπλέδιν, μάρι, ζεν, κάποιον διέτε μπούρα να το ξάει κύσε το μεθάνε μπεσιντά, τη φούσιν πρντά. Νουκ το γιατί μια μαρζίτια προκύσιν και δεν προφάμιλια να θα προκύσιν ποιο. Για να λέει μείνετε πιστοί μέχρι θανάτου, ίσως να πέθαινε και κανείς, δεν το ξέρουμε. Και το κουρθότατη και την κεντρώνει μπεσνίκ δέιν ευδέκε,
Ντόστα δεν καβδέκουν όγγεροι. Μπορεί να, δεν φαίνεται να επέτρεψε να τους σκοτώσουν, αλλά οι μαθητές αυτοί έπρεπε να έχουν πάρει την απόφαση ότι και να πεθάνουμε δεν αρνούμαστε τον Χριστό. Νουκ τρεγούν κτου νουκ δούκε και καβδέκουν όγγεροι, πόρον δεν σιτκτού δούτ μένει βενδύμ και έδε δεν είναι βδέκητο, με δεν σίκουτο βδέσιμ, νέβε νουκ εμόιμ Χριστό. Αυτή η μεγάλη επίθεση του διαβόλου θα κρατούσε 10 ημέρες. Αυτή ήταν η δοκιμασία τους. Ποιο σούλμι, οι διάλογοι των μεθών είναι πάντα δεν είναι διαδίτη. Ποιο είστε πρόβατο. Παραδείγματος χάρη, η δοκιμασία η μεγάλη των Εβραίων, ο μεγάλος τους διωγμός θα είναι 45 ημέρες. Προσέμουλ, πρόβα εμάδα για το καλό είναι μπρέντο, μεθών, έστω το γιατί τους δεν πες δίτ. Και η εντολή θέρα τον Αντίχριστο να σφάξουν όλους τους Εβραίους, να μην ζήσει κανένας. Δε ούρδρυ αντικρίστη έστω και το μοσχεντρό η ασνία εμπρέπω τη βράση τζίδωμε, ως την κέλε τα ασνία. Αλλά ο Κύριος λέει θα κάνει λίγες τις ημέρες και τους εκλεκτούς, να μην τους σκοτώσουν όλους. Πορζότη, το τα λέει προπάκ δίτκτε και μος τη βράση τζίδω που το σκοτώνει τις γέδουρι. Εδώ δεν μας αναφέρει η γραφή αν σκοτώσανε κάποιους από αυτούς. Πάντως φυλακοί πήγανε πολλοί. Μερικοί δηλαδή από την εκκλησία. Εκ το νουκ δούκε και σε καμβράρν ο νιέρι, πορ νε μπούργου φούτν θότ δισάν να βλέζε. Αμήν. Αμήν. Αμήν, λαδί ζώτη. Αδωρή, μη σε γέμικ του τεκτό λέτρατ, τες βουλέσα, τι λέει στην δοκτρίνα Νικολαίτρια. Μία που είμαστε εδώ στην Αποκάλυψη, αδερφέ, ποιο ήταν το δόγμα των Νικολαϊτών, αυτό όπως λέει εδώ. Ναι, οι Νικολαίτες, για να ξέρετε, αργότερα ονομάστηκαν στην εκκλησιαστική ιστορία γνωστική. Νικολαίτε, με βόν, εσείς τότε η ιστορία ο Χιού ήταν εκκλησιαστική. Ναι, εκκλησιαστική ιστορία, δηλαδή η ιστορία της εκκλησίας, αργότερα τους ονόμασαν οι πατέρες γνωστικούς. Α, με βόν τότε, εσείς τότε η ιστορία εκκλησίας, αυτά έτριτε πάρθον, ο Χιού ήταν τενιόφου, γνωστικούς, τενιόφου. Εδώ είναι το ξεκίνημά τους και φαίνεται πώς ξεκίνησαν, λένε, δεν το ξέρουμε αυτό σίγουρα, ότι ξεκίνησαν από τον Νικόλαο το Διάκονο. Του είστε φιλίμι, το μεθάν, σε εσύ φιλούον κτά, το μεθάν, γκα Νικόλα Διακόνιν. Η Γραφή όμως δεν μας το λέει αυτό και δεν μπορώ να πούμε εμείς με σιγουριά είναι αυτό. Το λένε σαν ιστορία. Σκρίμι, νουκ να ηθότητα, θα το ηθώ σε ιστορία. Νουκ μου θέμεις το τσούμ γερά προχτέ. Τώρα, τι πίστευαν οι Νικολαίτες. Θα νησφάρ μπεσόν οι Νικολαίτες. Ήταν, είχαν κάνει ένα ανεκάτεμα φιλοσοφίας. Ένα. Είχαν ανακατέψει την ελληνική φιλοσοφία. Και στην Γκατρούρ, το μεθόν, και στην Τραζούρ, φιλοσοφήν Γκρέκε. Με τον Ιουδαϊσμό. Με Ιουδαϊσμή. Με τους ανατολίτικους εκεί πέρα θεωρίες που είχανε. Με θεωρίνε λίνδιες ατερεσκήσει. Και είχανε βάλει και το χριστιανισμό στη μέση. Δε και συμφούτορ δε χριστερήμιν μες τζίθακτουρε. Και τα είχαν κάνει αυτά μια φιλοσοφία. Δεν τζίθακτο μπάσκ και συμπέρνει φιλοσοφία. Το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας ήταν να μην φοβούνται την αμαρτία. Δε προφουνδίμι εξά η φιλοσοφία είστε και κτά μας και συμφρίκνει κάτι. Και έλεγα μην φοβάσαι την αμαρτία, δεν πειράζει, ο Θεός είναι καλός. Δε θώσει και μας και φρίκνει κάτι, περνεί ασημή. Έσυρε το Χριστό να μας σώσει και πάλι θα μας σώζει. Δεν τρογώει κρίστην και την ασπετώει, δεν τον ασπετώει πράγμα. Η διδασκαλία τους ξεκινούσε ανάμεσα από την ελληνική φιλοσοφία. Δοκτρίνα του ρεφιλόντε δερμίετ φιλοσοφής Γκρέκε. Οι Έλληνες είχαν θεούς και ημίθεους, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε θεό και ανθρώπους.
Dhe grekët kishin perëndi dhe diçka ndërmjet perëndis dhe njerëz. Αυτά λατρεύανε οι Έλληνες ιδωρολάτρες της εποχής εκείνης. Këta αδουρώνουν γρέκετ ιδουητάρ να το κοάτερε. Διαβάζοντας τώρα από την Παλαιά Διαθήκη και όλα αυτά τα οποία έλεγαν οι προφήτες και οι γραφοί γιατί, από τη Γένεση. Το κύριε Τζόρ κτώ να διάταν ευγέτερ το μεθόν και τόσο εσκρίμι να ζαναφύλα. Τα ανακάτεψαν όλα αυτά. Δε φιλόν δε τραζούν κτώ τζίθα. Και έλεγαν ότι η ανώτερη φύση, τα πνευματικά όντα που έφτιαξε ο Θεός, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά από τα επίγεια όντα που είχαν σάρκα. Δε θώσουν και γέρα τη μπρή ζώτη φρυμόρε, να μου θέλουν και γιαν, νουκ γιαν το ξόρε, γιαν κανμούσουν φουκή, γιαν μούσουν του φορές, εσά αυτό έχει μπει ζώτη με τοξόρε, το μεταξύ τα θέμουν κρύεσα τοξόρε με κρύεσα φρυμόρε. Και στην φουχή μου το μεταξύ τα θέμουν κρύεσα τοξόρε. Τα γήινα λοιπόν όντα δημιουργήματα ήταν πολύ χαμηλά σε τελειότητα σε σχέση με τα πνευματικά. Κρύεσα τοξόρε, στην σούμ σούμ με το ούλτα το μεθάν σε κρασί με κρύεσα φρυμόρε και μπει ζώτη. Και ο Θεός για να τα φτιάξει αυτά έφτιαξε κάποιους αγγέλους που τους ονόμαζε αιώνες. Δε περνδία και ο Θεός, αδερφέ, και ο Θεός, για να τα... Έφτιαξε άλλα δημιουργήματα αγγέλους που ήταν ανάμεσα στα πνευματικά και στα υλικά και τους ονόμαζαν αιώνες. Δε περνδία μπορεί τα κρύεσα τα τύρα δερμίες δύο κρύεσαβε φρυμόρε δε τοξόρε κρύεσαβε τοξόρε δε φρυμόρε δε ήταν τα ονομάσανε αιώνες. Αιώνες, αιώνες ναι. Δε, αυτό το πέρατο τον κρύεσα, Απόστολο Παύλο σε κουλόρε. Αυτό το πέρατο τον Απόστολο Παύλο στο πρώτο κεφάλαιο Εβραίους που λέει ότι δια του Χριστού έφτιαξε και τους αιώνες. Δεκτέ μάρυγγα Απόστολ πάλι και θότε και μπρέιν να περμείνει τη Ιησού Χριστή ο κρυό δε το περιέτσιμε. Μάλιστα κάποιος από αυτούς αργότερα γύρω στο 160 μετά Χριστόν, ο Βαλεντίνος. Ο Βαλεντίνος το μεθόν γίνεται για ζία τον Πάς Χριστή δισάν ακτά το μεθόν. Είπε ότι αυτοί οι αιώνες είναι γένους, δηλαδή αυτά τα δημιουργήματα, οι άγγελοι, είναι γένους ασερνικού και θηλυκού. Και το μεθόν Βαλεντίνη θα έθω ότι εκτό εκτά αιώνγι το μεθόν και κρυό εζότη και αν δορμίετ κρύεσαβε το ξόρε δε νιερς δε χελόρε Ιαν είναι αδερφέ Μάσχολε φήμα. Και χώρισε η τελευταία γυναίκα τον άντρα της. Δε γκρούια φούντιτ εντάω μπούρινεσάι. Για να πατρευτεί ένα λίγο καλύτερο άντρα που τον ονομάζανε Βυθό. Δε και το μέρτενι μπούρ πακ μότο μύρισε μπούρισάι δε χιούνιν θελσί Βυθό. Και στο τέλος έφτασαν στο κενό. Δε στην προφωνή μου ρίτουν να μεθάν να γίνουν μπός το μας, τα θέμε σκήσε που μπουστέτσε και κούνι, νουμπιε. Με λίγα λόγια ανοησίες στον κύβο. Να μεθάν με πάρει φιάλ γερά τυπαμόντα. Φιλοσοφίες, ανοησίες χωρίς καθόλου να έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού. Φιλοσοφία δε παμοντσίρα και σκάνε διαφάρα με φιάλνε παίρνες. Αυτές τις διδασκαλίες τις πολέμησε ο Απόστολος Παύλος, θα το δείτε στην προσκολοσαΐς επιστολή. Δεκτό μσή με τρέμε η λουφτό η Απόστολο πάλι, δεν το δασκώ είμαι τότε λέτρα Κολοσσιάν δε. Σας πω τώρα που το λέει. Το ότι ο Θεέμου θα ανησεκού εθώ. Της να διαβάσετε
Κολοσσέις, όχι Φιλιππισίους, θέλω να πάω Κολοσσέις. Λοιπόν, θέλω να διαβάσετε από το 4 εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου. Δώτε λεζόνι για καπίτουλοι του. Μάλλον από το 8 διαβάστε, να μην το διαβάζουμε όλο. Καπίτουλοι του φιλώνει να βάρουν τέτ. 8 εδάφιο, έτσι, τα κεφάλαια. Το 8 και το 9, ναι. Βάρουν τέτ δεν καπίτουλοι του Κολοσσιάνου. Τρεγόνι κουντήσε μας το κούσιου μπέν πριν ετή με αν φιλοσοφείς δε με μαστρή με το κότα σι πας στραντήτω συνέρσβε. Σι πας ελεμέντβε τον πότος δε γιώ σι πας Χρίστην. Σε ψετεκαΐ πανόν τρουπρίστ γιθ πλωτσία γυνής. Διαβάστε και το 18. Λεζόνι δε βάρουν τέτο μα δίτ. Ασκούς μας προβετσόι πρεγιούς μίμι με πρετέξ προλουσίε δε κούλτι τα έγιβε Δούκο προζήρ με γέρα και νούχι καπάρ, η φρύρουν γάνι κρεναρία κότ προσκάκτον μέντες τη μισόρε. Αυτή λοιπόν τη θρησκεία των Νικολαϊτών την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος θρησκεία αγγέλων. Και το φε τον Νικολαϊτήδε, Απόστολ πάλι κιόν φαίνε άγγιβε. Είναι μια διδασκαλία που τη μισούσε ο Θεός. Είναι μια δοκτρίν και ζώτη ευρέντ. Έτσι είχε πει στην Αποκάλυψη ότι τα έργα των Νικολαϊτών τα οποία μισώ, λέει ο Θεός. Κτε κάθον ζώτητε και σμπουλέσα και βέπρατε Νικολαϊτεβε ούνι ουραί. Και εδώ πέρα λέει να μην σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας, γιατί αυτοί κάνανε φιλοσοφίες. Εκτός ότι μόστιου τρεγόνι που είτες δεμός Το κούστιο μπει πρέθο το τι με αν το φιλοσοφίστο, με αν το μαστρί με βετκότα. Και ήτανε, και αυτή η διδασκαλία ήτανε απάτη, μάταια, απάτη. Δε κοιό το φύνη είσαι νια δισκάνη, το κτρίνε ρέμε και το φούσαν κούρδο. Ήτανε παραδόσεις, μυθολογίες ελληνικές, τα οποία τα είχαν ανακατέψει μες στο χριστιανισμό. Είσαι ντυσά δοκτρίνα τα πιθάνε και παράλλαγες και συγκατρούρδε εφού είναι κριστορήμι, τα κριστορήμι. Στο 18 εδάφιο λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε σε πράγματα, λέει, φουσκών δηλαδή μάταια το μυαλό τους, τη σάρκα τους. Εκτέκτα μου διέτα αυτό και αυτά νέρες, σκόνιτε γύρω και αν το κότα, το εφρύν το μίση. Ασχολούνται δηλαδή με πράγματα που δεν έχουν δει, δεν τα ξέρουνε. Μέρα με γέρα και νούκη καν πάρτε νούκη ντύν. Τα οποία τα κατέβασαν από το μυαλό τους. Τα τσίλα αυτά οι τραζόν με μόντια νετούρε, να μόντια τούρε, νούκη γίνεται νοηβεντία του. Αυτό που λέμε τώρα με κοινή λογική, έτσι του κατέβηκε στο μυαλό. Ξού συστέμι το μεθέν με μια λογική μπόσε και ξού έρδει να μόντια, εισβρεί την αμόντια, δεν ξέρω ξού εθά. Και αυτοί λέει οι άνθρωποι φουσκώνουν τα μυαλά τους. Φρύν μόντια νετούρε εδώ μου θέν. Και ήταν πολύ σαρκικοί άνθρωποι, τους άρεσε η σαρκολατρία. Δε είσαι ένα αδρούρο στο μίση, υπηρχένται σου μίση του ρενιέρζε. Έτσι, αυτό λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η διδασκαλία τους λίγο πολύ. Ποιο είστε δοκτρίνα του ρε Πάχασου. Την οποία την πολέμησαν οι χριστιανοί. Το τσίλεν ελουφτούαν του Χριστέρ. Γιατί προσπαθούσαν να φιλοσοφήσουν τα εδάφια. Σε μοντώσουν και το φιλοσοφώνουν κτώ βάριε. Έτσι αυτή ήταν η διδασκαλία των Νικολαϊτών. Ποιο είστε δοκτρίνα Νικολαϊτή. Σήμερα βέβαια τον Βαλεντίνο τον λένε Άγιο, ένα άνθρωπο ανόητο. Δε σώτα Βαλεντίνη εθούν εκάν στη Σεϊντόρντα μετά και έσυνη δισκά επαμόντια. Επειδή έλεγε ότι είναι γένους ασερνικού και θηλυκού και χώρισε τον άντρα της. Σε ψευθώ είστε και είστε μια είστε μια μάσκουλ δε φέμπερ το μεθόν δε εντάω το μεθόν μπούριν εσάικιο. Γι' αυτό τον ονόμασαν και προστάει των ερωτευμένων. Τώρα από πού τα βγάλανε αυτά.
Ας το μην το ψάχνετε. Προντάτε, ενζόρουν δε ατό και κάντε φέστα το Σον Βαλεντίνι, να μου θέλουν το... Ιάν τον Τασουρού όρτις, εσύ θόν ξάρεις, εσύ μπήν το γεράνο και δείχνεις. Σκούρτ μου αμπίτη, θα τσερκώ ενζόρουν κτέ, πέχνει μια Σον Βαλεντίνι και δε ατάνω και δείχνεις εσύ. Προντάτε το ρούμι είναι αυτό γερά βλέζερε μόντρα. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε τι εννοησίες πιστεύουν οι άνθρωποι και γιορτάζουν δώρα και αυτό ο Άγιος Βαλεντίνος. Ανοησίες, τελείως. Κουπτών ήταν η σαγέρα του Παμούντα Ιάν και μπήν γέρες, δεν ήταν Ιάν γέρα και νουκ καν βλέρ, δεν ήταν γέρα του κότα. Μπήν να το φεστώει να το Σον Βαλεντίνι, μπήν για την δουράτα, να την δουρίσουμε την ουσία. Γι' αυτό λέει ο Παύλος εμείς να κρατάμε την κεφαλή του Χριστού, αδερφοί μου. Να έρθω δε πάλι και να έρθω μπάιν κρέον και ως Κρίστη. Και να μένουμε σε αυτό το στερεό θεμέλιο που μας έδωσε, που είναι η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού. Διότι το κεντρό είναι το θεμέλιο εκεντρούσαμε και ως ευρτέτα με Κρίστη. Αμήν. Οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι πιστεύουν, ούτε τι κάνουν, ούτε τι είναι τα έθιμα από τα οποία έχουν. Δεν ξέρουν που βαδίζουν οι άνθρωποι. Μιας νουκ δίν κουμπεσόι, νουκ δίν σε σφάρει αν κτώ και κτώ φέστα και μπίνα που κτώ και δε γιόιν δε και μπίν νιέρις το μεθάνε. Νουκ δίν κου έτσι. Αμήν. Αμήν. Λαβδί ζώτης. Αδουρή με δεν είπε ότι εφούνε την γιώσα κάμουν σε βλάει περπάκ σε κόντα και τα... Άλλη μια ερώτηση αδερφέ. Και αν μπορείς. Αν, έχει, μπορώ, αν μπορείτε. Μπορώ. Μπορείς. Και λέτρα επόστολη του Ιούδε. Η επιστολή προς Ιούδα. Ρίστη Κατρμαδίτ. Τι και... Α, στο 14 εδάφη. Νιε, νιε καπίτολο και το νοκάμε. Ιούδα, αδερφέ, επιστολή Ιούδα, 14 εδάφη. Δε προχτέ προφητιζώ, δε ενώχω η στάτη πασαντάμι του πεθέν. Για ζώτη έρδει με μοίρα τη τεσέντ, προ τον περγιούκιν κοντου το γίδε, δε προ τον πίντου το γίδ το παμπέσατ, να με στούρε προ το γίδ θα βέβρα τε παουσίς, δε προ το γίδ πιάλα τφούσε και με κατάρτ δε το παμπέσατ φόλων κοντουρτή. Το μεθέν βλέζερα έχει μια προφετσί και θα φιάλε ζώτη του εμπέργα ενόκο. Αδωρήν, κού γίνεται τα διάτα ευγέτερ και ο προφετσί. Αδερφέ, πού βρίσκεται αυτή η προφητεία στην Παλιά Διαθήκη? Δεν υπάρχει, πες. Α, δεν. Νουκά. Προφετσίπτιο. Νουκές. Τώρα, υπήρχε κάποιο, δεν αποκλείεται, να υπήρχε κάποιο βιβλίο του Ενόχ, το οποίο όμως δεν βρέθηκε. Δώστα μου τκέτε κίνον λίβρ η Ενόκουτο, το νουκές γέτρουψα μου. Έδε σας γέτρουψα μου. Δώστα. Και παίρνοντα αυτή την προφητεία, κάποιοι καλόγεροι πάνω στα βουνά στον 3ο αιώνα, Ne sekullin e tretë, do me thënë, marin disa murg, do me thënë, lartë në mal, këtë. Egrapsan e në biblio, ψευδεπίγραφο, ku të onomasan të apokryfa të Enoch. Dhe shkruan një libër, do me thënë, të rem, që thonë që gjërat e fshetat e Enochut, do me thënë. Το ερεύνησαν αυτό το βιβλίο οι πατέρες της Εκκλησίας και το απέρριψαν γιατί ήταν παντέλος έξω από το λόγο του Κυρίου. Studiuan këtë gjë dhe etrit dhe e panë që kjo ishte diçka e rreme, nuk e vërtetonë gjikundi do me thënë dhe kështu që e hodhen, nuk e pranuan, nuk e mbështetën. Opos apërripsan kjo alla biblia, ta opia ihan e pola lathi mesa. Ashtu siç kanë hequr dhe shumë libra të tjerë do me thënë, të cilat kishin shumë gabime brënda. Ihan e historika lathi, kishin gabime historike. Είχαν γεωγραφικά λάθη. Κίσιν γκαμπή με γεωγραφίκε. Και είχαν και η πνευματικότητά τους ήταν τίποτα. Δε άνα φρυμόρα είστε δισκά κότε. Και οι πατέρες της εκκλησίας αυτοί οι οποίοι είπαν ποια είναι τα βιβλία, τα γνήσια του Ευαγγελίου, τα απέρριψαν αυτά τα βιβλία. Δε έτριτ και εκείσες και i studion këto gjera do me thënë që nëzorën dhe libra këtu të ungjilit, i këto libra që nuk ishin të vlefshëm i hodhen, do me thënë, nuk i shkruajtë. Tora, i o Iudas të lejë dhja pnevma të sagiju ti i pe o Enoch?
Këtë tani, ose e thotë Juda në përmjet frymës shenjë, që farë tha Enoku? I pjo pëllës omos pithanojt e sinë, ότι υπήρχε kapjo bibliju të Enok, το οποίο δεν επέτρεψε ο Κύριος να μείνει. Por, më shumë mundësi mund të ketë qenë një libri Enokut aty, por Zoti nuk e lejoj që të qëndroj. Και επέτρεψε να μείνει μόνο η προφητεία αυτή, την οποία την μετέφερε ο Ιούδας από αυτό το βιβλίο. Por, lejoj Zoti që të jetë kjo vetëm kjo profetësi, do më thënë që soli Zoti Juda në përmjet nga kjo libër, do më thënë, si të themë. Amin.